Κύριε Νιφαντέκη, καλημέρα από το 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σας ακούμε, πολύ ενδιαφέρον. Απάντηση υπάρχει. Το ενδιαφέρον είναι να δούμε αν μπορεί να δοθεί κάποια απάντηση, γιατί θα πρέπει σιγά σιγά, αφού δεν το έχουμε καταφέρει, να χαραχτεί εκείνη η γραμμή μέσα στην ψυχή, στο μυαλό του κάθε ενός από εμάς. Πώς το αντιμετωπίζουμε, κυρία Νιφαντάκη? Ναι, για να δοθεί η οποιαδήποτε απάντηση θα πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταρχήν να πούμε ότι η βία είναι μια συμπεριφορά από την αρχή της ύπαρξης του κόσμου. Μας λέει η βίβλος για τον Κάιν και τον Άβελ, δύο αδέρφια που υπήρχε φόνος μεταξύ τους, και βλέπουμε στη διάρκεια των αιώνων να συνεχίζεται η βία με τη χειρότερη μορφή της βία, που είναι ο πόλεμος. Όταν όμως, εάν όμως θέλουμε να το επικεντρώσουμε μέσα στην οικογένεια, που είναι δυστυχώς με βάση και τα νούμερα που ακούσαμε το πιο συχνό, θα θέταμε το εξής ερώτημα. Για ποιο λόγο ένα άτομο, συνήθως δυστυχώς είναι γυναίκες, το οποίο δέχεται συνεχόμενη βία πολλών ανθρώπων, γιατί ξέρουμε ότι η βία έχει πολλές μορφές, είναι από τη φυσική βία, σεξουαλική, συναισθηματική, ψυχολογική, οικονομική και πολλές άλλες. Όχι μόνο οι γυναίκες, γυναίκες και παιδιά, κυρία Νιφαντάκη. Ναι, γυναίκες και παιδιά κυρίως, που δέχονται λοιπόν τέτοιας μορφής βίας, καταρχήν να είναι σε θέση να την αναγνωρίσουν. Γιατί η βία στην αρχή έχει ένα ύπουλο πρόσωπο που δεν την αναγνωρίζουμε κατευθείαν. Συνήθως είναι κρυμμένη μέσα σε μια χειριστική συμπεριφορά και το άτομο νομίζει ότι μέσα ίσως από κάποια συναισθήματα αγάπης που τρέφει για το θήτη και τα λοιπά, συγχωρεί ή παραβλέπει κτλ. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει καταρχήν εκπαίδευση για να μπορεί να αναγνωρίζεται η βία και στη συνέχεια να υπάρχουν τα εργαλεία, δηλαδή οι αμυντικοί μηχανισμοί το θύμα, για να μπορέσει να αντιδράσει με τον κατάλληλο τρόπο. Εδώ έχουμε πολλά παραδείγματα θυμάτων τα οποία επιστρέφουν όμως σε σχέσεις βίας, δηλαδή μπορεί ένα διάστημα να φύγουν και μετά να επιστρέψουν, κινούμενα από κάποια, θα λέγαμε, συναισθήματα αγάπης, τα οποία όμως δεν είναι ακριβώς συναισθήματα αγάπης. Και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο επιστρέφουν. Είναι και ταμπού. Είναι αυτό που μπορεί να σου επιβάλλει το οικογενειακό περιβάλλον. Βεβαίως. Για ποιο λόγο επιστρέφουν στη φωλιά του λύκου. Οπότε εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν τα άτομα αυτά έρχονται σε μια ψυχοθεραπευτική εμπειρία και διαδρομή να ανακαλύψουν ποια είναι τα μοντέλα που έχουν καταγραφεί μέσα τους σε σχέση με τις βίαιες συμπεριφορές. Διότι η βία ουσιαστικά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Όταν δεν έχουμε λόγια, τότε πάμε λίγο παραπέρα και στις... Ξέρετε, μπορεί να χαλάω τον ιρμό της σκέψης σας, αλλά πάρα πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, μιλώντας είτε με τον ξενώνα κακοποιημένης γυναίκας, είτε με ψυχιάτρους, είτε με συναδέλφους σας ψυχολόγους, και κάνοντας αυτή τη συζήτηση, κυρία Νιφαντάκη, αλλά σε εσάς μπορώ να απευθυνθώ, γιατί είσαστε και ψυχοθεραπευτής, έχω αναρωτηθεί το εξής, που μπορεί να μην παίρνω απάντηση, αλλά είναι κάτι που με καίει. Τις περισσότερες φορές πάμε για να βοηθήσουμε το θύμα. Την ίδια ώρα ο άνθρωπος ο οποίος έχει δράσει κατά του συντρόφου, κατά του παιδιού, μπορεί να αντιμετωπίζει ενδεχόμενα μόνο ποινικές ευθύνες. Ή πολλές φορές να λέμε ότι ξέρεις, εγώ ξανεπιστρέφω στο σπίτι γιατί θέλω να του δώσω μια ακόμα ευκαιρία, ή με πιέζει το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτός ο άνθρωπος δεν χρειάζεται περισσότερη στήριξη ουσιαστικά? Ναι, είναι πολύ σημαντική η τοποθέτηση αυτή που κάνετε, διότι θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι σε όλες τις σύγχρονες δομές που παρέχουν βοήθεια σε θύματα της βίας συμπεριλαμβάνεται και ο θήτης. Δηλαδή παρέχεται βοήθεια και στον θήτη, διότι κάπου πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες, περί το τραγούδι, θα πρέπει να σπάσουμε τον κύκλο της βίας, ο οποίος αναπαραγάγεται και μεταφέρεται από μια γενιά στην άλλη. Εάν λοιπόν δεν θεραπεύσουμε το θήτη, ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα για το λόγο ακριβώς για τον οποίο χρησιμοποιεί βία στην επικοινωνία του, στο επικοινωνιακό του μοντέλο και οπλοστάσιο, θα λέγαμε, υπάρχει πολύ εύκολα η χρήση της βίας, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει και αυτός μια θεραπευτική πορεία για να αλλάξει το μοντέλο αυτό. Το πώς είναι. Το πώς είναι, βέβαια, έτσι. Παιδιά, το πώς είναι. Πατέρας ή μητέρα παιδιών. Οπότε σίγουρα ο θήτης χρήζει άμεσης βοήθειας και υποστήριξης. Πώς φτάνει σε αυτό το σημείο για να βοηθήσεις? Πρέπει να βοηθήσει όλη η οικογένεια, πρέπει να βοηθήσει ο περιβάλλοντας χώρος, τι? Είναι πολύ δύσκολο να κάνει μόνος του την κίνηση αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο
μέσα στο το οποίο να τον αναλάβει και να τον οδηγήσει σε αυτό το σημείο, ώστε να του δείξει ότι είναι υποχρεωτική η ρήψη βοήθειας, όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Παράδειγμα, έχουμε τις τοξικομανίες, όπου ο εισαγγελέας τους λέει: θέλεις να πας στη φυλακή, θες να πας σε μια θεραπευτική κοινότητα. Και οι περισσότεροι ευτυχώς διαλέγουν θεραπευτική κοινότητα, όπου γίνεται και μια θεραπεία για την εξάρτηση στην περίπτωση αυτή. Οπότε ανάλογα θα μπορούσαν να υπάρχουν δομές όπου οι βίαιες συμπεριφορές αντιμετωπίζονται θεραπευτικά και να μπορούν τα άτομα αυτά να λάβουν μια ουσιαστική βοήθεια. Παράλληλα με τα θύματα, τα οποία επίσης θα πρέπει να καταλάβουν για ποιο λόγο μένουν και επανέρχονται σε περιβάλλοντα. Έτσι, διότι εάν έχω μια-δυο φορές υποστεί βίαιες συμπεριφορές, καταλαβαίνω ότι το άτομο αυτό έχει το μοντέλο αυτό μέσα του και ότι δυστυχώς τα μέλη της οικογένειας δεν μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό σε όλα τα προβλήματα αυτού του τύπου θα πρέπει να είναι ένα τρίτο άτομο ή μια τρίτη δομή, εν πάση περιπτώσει, που θα βοηθήσει. Αλλά είπατε για όλες τις οικογένειες, δυστυχώς η βία, όλες τις ηλικίες, συγγνώμη, δυστυχώς η βία έχει τα πλοκάμια της σε όλες τις ηλικίες, από τα μωρά παιδιά, τα οποία βέβαια αναπτύσσουν ένα σωρό προβλήματα, τα οποία τα αναγνωρίζουμε μετά στην ενήλικη ζωή τους, εάν είναι μάρτυρες βίων συμπεριφορών στην βρεφική και στην παιδική ηλικία, μέχρι όμως για τους ηλικιωμένους. Άρα λοιπόν, ακούμε ότι συμβαίνουν τα πράγματα αυτά και σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων, από αυτή η καημένη προστάτευση. Άρα λοιπόν, κύριε Νιφαντάκη, να καταλήξω εγώ σε ελεύθερη μετάφραση, ελεύθερο συμπέρασμα, κάνοντας αυτή τη συζήτηση στο εξής. Δηλαδή, πολλές φορές μιλώντας ακόμα και μέσα από τα σχολεία με δασκάλους ή με καθηγητές, παίρνω ένα μήνυμα που λέει: αυτό το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε στην καθημερινότητά μας μέσα στο χώρο του σχολείου, είτε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, επειδή αναφερθήκατε στη βία σε όλες τις ηλικίες και εσείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ πολύ δύσκολο, διότι ερχόμαστε να διαχειριστούμε παιδιά και συμπεριφορές που έρχονται μέσα από το σπίτι τους πολύ προβληματισμένα, πολύ θυμωμένα, πολύ νευριασμένα, πολύ στεναχωρεμένα. Είναι ανάλογα με το τι βιώνει το κάθε παιδί μέσα από το σπίτι του. Από εκεί απορρέει όλη η συμπεριφορά του και μέσα στο σχολείο. Το κατάλαβε ο δάσκαλος, το κατάλαβε. Μπορεί ωστόσο ο δάσκαλος να το διαχειριστεί? Μιλάτε για δομές, που δομές δεν υπάρχουν και το ξέρουμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε ότι ανακάλυψαμε την Αμερική και επειδή το συζητάμε. Ναι. Από την άλλη, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στα σχολεία, γιατί και από ένα σχολικό σύμβουλο που υπήρχαν και τον καταργήσανε, μπορούσε να εξυπηρετήσει 5, 10, 15 σχολεία διαφόρων ενωτήτων περιοχών και το αποτέλεσμα ήταν να γίνονται κάποια ραντεβού ή να δίνεται κάποια βοήθεια αραιά και πού. Ναι, κοιτάξτε, τέτοια φαινόμενα όπως η βία, που δεν είναι απλά, είναι σύνθετα φαινόμενα, για αυτά τα φαινόμενα δεν υπάρχει μία λύση. Υπάρχει ένα πλέγμα. Πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν στην κοινωνία ένα πλαίσιο, το οποίο να αρχίζει από τις αστυνομικές αρχές, τις δικαστικές αρχές, να επεκτείνεται στα σχολεία, να επεκτείνεται στους γιατρούς βάσης, δηλαδή τους οικογενειακούς γιατρούς, οι οποίοι βλέπουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ιδιαίτερα του πιο ασθενών στρωμάτων, και οι οποίοι μπορούν μέσα από ίσως μια βασική εκπαίδευση να αναγνωρίσουν τέτοια συμπτώματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μια φορά είχα πάει το γιο μου για ένα τραυματισμό που είχε υποστεί στο σχολείο, στον πρώτον βοηθειών, όχι βέβαια στην Ελλάδα, και μου έκανε εντύπωση ότι ο νοσηλευτής των πρώτων βοηθειών του έκανε ερωτήσεις για αν το παιδί είχε υποστεί βία μέσα στην οικογένεια, παρουσία του πατέρα του. Οπότε ο νοσηλευτής των πρώτων βοηθειών είχε εκπαιδευτεί για να αναγνωρίζει όταν του ερχόταν κάποιος τραυματισμός τυχόν μορφές βίας και να κινητοποιούσε μετά τον μηχανισμό που χρειάζεται για τη δουλειά αυτή. Οπότε ναι, ο δάσκαλος μπορεί να είναι εκπαιδευμένος, ο καθηγητής, μπορεί να είναι και ο ψυχολόγος που είναι τώρα στα σχολεία εκπαιδευμένος για τέτοια πράγματα, αλλά μετά υπάρχει μια συνέχεια, δεν είναι μόνο η θεραπευτική διαδικασία. Γι' αυτό μιλάτε για κοινωνικό. Ο λειτουργός μπαίνει στη μέση η οικογένεια. Χρειάζεται δηλαδή μια συνεργασία περισσότερων φορέων και δομών για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ικανοποίηση. Και κυρίως η συνεργασία της ίδιας οικογένειας, που τις περισσότερες φορές δεν θέλει να υπάρξει. Ναι, γι' αυτό μιλάτε για κοινωνικό πλέγμα αντιμετώπισης. Αλλά υπάρχει συνήθως ένα άτομο πιο θαραλέο και πιο ευαίσθητο σε κάθε οικογένεια, το οποίο κάνει το πρώτο βήμα. Εάν λοιπόν εμείς εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών το άτομο αυτό
και μπορέσουμε να προσελκύσουμε και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, όπως γίνεται σε άλλα θέματα. Γνωρίζω ότι εγώ ασχολούμαι με το αλκοόλ και συνήθως το αλκοόλ έχει βία μέσα στην συμπεριφορά αυτού που πίνει, όχι πάντα, αλλά συχνά υπάρχει και η βία στην κατανάλωση αλκοόλ. Οπότε χρησιμοποιούμε το ένα άτομο που κάνει το βήμα για να προσελκύσουμε όλη την οικογένεια, στις ομάδες, στα κόμματα, τα οποία έχετε αναφέρει πολλές φορές και στην εκπομπή σας. Οπότε υπάρχουν, ευτυχώς, η βία θα υπάρχει πάντα, αλλά ευτυχώς υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχει η γραμμή SOS το 15900, υπάρχει η γραμμή SOS το 000, υπάρχουν σιγά σιγά και στην Ελλάδα, διευρύνεται ο κύκλος αυτών που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα, υπάρχουν οι δομές φιλοξενίας και ένα σωρό πράγματα. Οπότε σιγά σιγά εξοπλιζόμαστε και εμείς στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αλλά ποτέ δεν θα είναι αρκετό ό,τι κάνουμε, διότι η βία δυστυχώς εξαπλώνεται πάρα πολύ. Έχουμε θέμα ορίων όταν μιλάμε για βίαιες συμπεριφορές. Έχουμε θέμα ορίων, δηλαδή το άτομο δεν γνωρίζει τα όρια του, δεν γνωρίζει ότι ο θυμός του δεν πρέπει υποχρεωτικά να μετατραπεί σε μία μορφή βίας, και έτσι έχουμε αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες μας ανησυχούν πάρα πολύ σε όλες τις ηλικίες και μεταξύ εφήβων. Πάντα οι εφήβοι τσακωνόταν και μαλώνανε, αλλά δεν είχαμε ίσως τόσο σκληρές μορφές βίας που βλέπουμε σήμερα, διότι τα παιδιά και μέσα από το ίντερνετ, με το οποίο έχουν μία ανεξέλεγκτη σχέση δυστυχώς, μαθαίνουν και βλέπουν πράγματα τα οποία παλιότερα ήταν αδιανόητα. Ότι το παιδί θα εκλάμβανε τέτοιου είδους ερεθίσματα και εικόνες. Βλέπουμε ότι τα παιδικά βίντεο και τα λοιπά έχουν άφθονη βία μέσα, και αυτό το πράγμα θα πρέπει να μας προβληματίσει αρκετά. Τι βλέπει το παιδί τα πρώτα χρόνια και σε τι ερεθίσματα εκτίθεται ένα μικρό παιδί. Άρα, κύριε Νεφαντάκη, σε αυτή την πρώτη κουβέντα που κάναμε, γιατί με υπόσχομαι ότι θα ξανακάνουμε κουβέντες πάνω σε αυτό το θέμα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο καταληκτικός ρόλος της οικογένειας. Αλλά δεν εννοώ η οικογένεια που θα είναι μη, αλλά η οικογένεια η οποία έχει μια πολύ καλή στήριξη και συνεργασία, άσχετα με το ποιος καταβάλει και μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά είναι η οικογένεια, έτσι ώστε να στηρίξει ο ένας τον άλλον για να φτάσουμε στο επιθυμητό. Αυτό μου λέτε? Ναι, κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να ρίχνουμε όλη την ευθύνη σε ένα μέρος ενός συστήματος. Το σύστημα έχει πολλά μέρη, και είπαμε και πριν ότι η οικογένεια κάποιες φορές δεν λειτουργεί. Κάποιες φορές η οικογένεια έχει μοντέλα και μοτίβα μέσα της τα οποία την οδηγούν σε μια προβληματική επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Mm-hmm. Οπότε, εάν παράδειγμα ο οικογενειακός γιατρός διαγνώσει ή ανακαλύψει ότι κάτι δεν πάει καλά, εάν ο δάσκαλος, ο καθηγητής στο σχολείο δει ότι κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν στο παιδί και παράλληλα στην οικογένεια, θα πρέπει να μπορούν να ενεργοποιήσουν κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι θα μπορούν να επέμβουν απ' έξω, γιατί κάποιες φορές τα άτομα δεν είναι σε θέση να το κάνουν αυτό, διότι δεν γνωρίζουν πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε σίγουρα λειτουργεί βοηθητικά μια εξωτερική βοήθεια η οποία θα ασχοληθεί με την οικογένεια. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλα μοντέλα, σε άλλα προβλήματα. Παράδειγμα, όταν μιλάμε για τοξικοεξάρτηση, βλέπουμε ότι πηγαίνει στις οποιασδήποτε ομάδες, είτε είναι και θεά είτε άλλες δομές, όλη η οικογένεια. Το ίδιο συμβαίνει και με το αλκοόλ. Το ίδιο συμβαίνει γενικότερα με κοινωνικά προβλήματα, στα οποία εμπλέκονται περισσότερα άτομα και τα οποία απασχολούν την κοινωνική δομή, και όχι μόνο το άτομο το οποίο φαίνεται ότι είναι θήτης ή ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, παρουσιάζει το σύμπτωμα ενός προβλήματος. Είναι πιο σύνθετα προβλήματα αυτά, για τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε και πιο σύνθετους μηχανισμούς απάντησης, θα έλεγα. Αλλά επειδή δεν τους γνωρίζουμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς, είναι καλό να ρωτάμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, για να μπορέσουν να μας πούν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Αυτό, ναι, αντιλαμβάνομαι. Είναι πολύ καλό και θα πρέπει να το δούμε σε μια διαχρονικότητα, διότι δεν είναι κάτι που απασχολεί ή αφορά μόνο εμένα, αλλά είναι κάτι το οποίο εγώ το έλαβα συνείδητα στην παιδική μου ηλικία σαν σωστό τρόπο συμπεριφοράς και διαχείρισης, ναι, και το οποίο εγώ δυστυχώς ασυνείδητα επαναλαμβάνω και μεταφέρω στην επόμενη γενιά και ούτω καθεξής. Οπότε κάπου θα πρέπει να σπάσει αυτός ο κύκλος. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να περάσουμε σήμερα, ότι υπάρχει ένας επαναλαμβανόμενος κύκλος, όπως και σε πολλές άλλες συμπεριφορές, για τον οποίο θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη να τον σπάσουμε, να τον σταματήσουμε τον κύκλο αυτό,
ούτως ώστε να μην αναπαραγάγεται αυτόματα και αυθόρμητα από τη μία γενιά στην άλλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγο θάρρος και λίγο δύναμη γι' αυτό, αλλά τα άτομα το βρίσκουν. Αλλά νομίζω το μήνυμά σας ήταν πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.